Ακούστε αυτό. Η επόμενη διαγωνιζόμενη θέλει να έχει λίγα ρούχα και ακριβά και όχι πολλά και φτηνά. Ισχυρίζεται δε ότι στην καρταρόμπα της υπάρχει ένα ζευγάρι παπούτσια το οποίο στοιχίζει 8.800 ευρώ. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα υπάρχει η Σιμών Σέρβου. Είμαι η Σιμών Σέρβου, 35 χρονών. Είμαι μισή από την Ελλάδα, μισή από τη Βουλγαρία και είμαι σχεδιάστρια ρούχων το τελευταίο ένα χρόνο. Θεωρώ ότι πρεσβεύω την κομψότητα. Προτιμώ τα καλά ρούχα, καλά ποιοτικά. Δεν είναι απαραίτητο όλα τα ρούχα μας δεν είναι φτηνά. Προτιμώ να έχω λιγότερα ρούχα και πολύ πιο ακριβά από ότι να έχω πολλά και πολύ φτηνά. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ ξινή. Μάλλον, όχι, εγώ τον θεωρώ τέλειο. Οι άλλοι το θεωρούν πολύ ξινό. Ψυχρή είμαι σίγουρα, απόμακρη. Απίστευτα ευαίσθητη. Μετά από καιρό όμως, αν έρθει αυτός ο καιρός. Αυτό που δεν μου αρέσει στις γυναίκες είναι η αγένεια και το θράσος. Δεν μου αρέσει επίσης που μερικές έχουν μεγάλη ιδέα τον εαυτό τους. Θεωρώ ότι είναι σωστό να αφήνουμε τους άλλους να κρίνουν τι είμαστε και ποιες είμαστε. Στο My Style Rocks έρχομαι επειδή έγινα σχεδιάστρια μόδας πλέον. Η εκπομπή αναγνωρίζει το όμορφο και τα δικά μου ρούχα είναι υπέροχα. Και θεωρώ ότι η θέση μου είναι εδώ. Κοριτσιά, εγώ δεν ήρθα εδώ για να κάνω φίλες. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ? Τέλεια. Θέλω να μάθουμε πολλά πράγματα για σένα, θέλω να περάσει πάρα πολύ ωραία και θέλω να μου πεις πώς σου ήρθε να έρθεις στο My Style Rocks. Ασχολείσαι με τη μόδα, σου αρέσει, τι συμβαίνει? Αρχικά να διορθώσω περί του παπουτσιού, δεν είναι παπούτσι αλλά είναι τσάντα. Είναι τσάντα, παπούτσι, μου το είχαν γράψει. Συγγνώμη. Παλιά. Παλιότερα. Δώρο. Α, δώρο ήταν αυτή. Μάλιστα. Σ' αρέσουν έτσι όμως τα ακριβά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Μου αρέσουν όχι απαραίτητα τα ακριβά, μου αρέσουν σίγουρα τα ποιοτικά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ακριβό ότι είναι ποιοτικό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα εδώ όλο αυτόν τον καιρό που θα ζήσουμε. Γενικά μαζί. Μου αρέσει η ποιότητα. Όχι η τιμή. Η ποιότητα. Πολύ ωραία. Εσύ ασχολείσαι με τη μόδα έτσι με κάποιο τρόπο? Τον τελευταίο χρόνο ασχολούμαι με τη μόδα. Περίεργος ο τελευταίος χρόνος. Φτιάχνω ρούχα. Στην ουσία αυτά που δεν μπορώ να βρω στην αγορά, τα φτιάχνω για τον εαυτό μου. Πάρα πολύ Κάπως ωραίο έτσι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι από αυτά δικό σου που φορά σήμερα ή όχι? Όχι. Δεν ξεκινήσαμε με δικά σου, σιγά σιγά στην πορεία. Πού πηγαίνεις, Σιμών? Λοιπόν, είμαι στην Αθήνα. Ένας φίλος μου Γάλλος, ο Γκάμπριελ, ανοίγει ένα μπιστρό κοκτέιλ βιβλιοθήκη, το οποίο είναι στην Αθήνα, δίπλα από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας. Είναι 8 η ώρα το απόγευμα, είναι τώρα. Το καφέ είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πραγματικό κόνσεπτ, θα γίνει γεγονός. Και θα πηγαίνουμε την ημέρα εκεί για να διαβάζουμε βιβλία. Είναι πάρα πολύ ωραία καφετέρια και θα παίζουν και ταινίες ασπρόμαυρες παλιές. Και έχουμε ντρεσκό το ασπρόμαυρο. Προφανώς. Αφού συμβαίνει όλο αυτό. Να σας Θέλεις δείξω. Να μας δείξει κάτι, ναι. Μπορεί να κρατήσει αυτό. Βεβαίως μπορώ. Να τονίσουμε, είναι συνθετικό. Να το τονίσουμε αυτό. Ταντάν. Λοιπόν, φοράω το σακάκι αυτό. Μισό λεπτάκι. Από μέσα είμαι έτσι. Θα το βγάλω όλο. Θες. Αυτό. Είναι 8 η ώρα. Το απόγευμα. Το απόγευμα. Καλή σου διασκέδαση εκεί. Ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία και στα από εδώ. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Αγάπη. Καλή αρχή, Σιμών. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Οπότε ξεκινάμε, είσαι πολύ όμορφη. Είναι κάτι καλό. Όχι, είναι όντως πολύ όμορφη. Απλά θεωρώ ότι είναι λίγο εκτός θέματος. Από την άποψη ότι θα ήθελα ένα πιο έντονο χρώμα για πανοφόρη, αλλά και θα ήθελα κι άλλο ένα λευκό στοιχείο, σίγουρα στην εικόνα. Δηλαδή, με το πανοφόρη και το σακάκι, δεν φαίνεται καθόλου το λευκό. Δεν συμφωνώ, δεν θα το άλλαζα. Εγώ θα ήμουν έτσι ακριβώς.
Δεν μου λείπει κάτι εμένα προσωπικά. Κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν χωράει κάπου αλλού το λευκό. Στο παπούτσι θεωρώ όχι. Για να δούμε πώς θα πάει και στους κριτές. 2,6 είναι ο πρώτος μέσος όρος που παίρνει στο My Style Rocks. Καλή επιτυχία, Σιμών!